Δεν θα μιλήσω πολύ, απλά θα μιλήσω λίγο διαφορετικά και να εκφράσω και ένα παράπονο, διότι εδώ και 1,5 χρόνο έχω κουραστεί να ακούω τα ίδια, ωφέλιμα μεν, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχει γίνει ο κάθε ένας από εμάς κατά τον τύπο είτε νομικός είτε γιατρός. Οπότε θα μιλήσω από τη θέση που βρίσκομαι με την πνευματική διάσταση του θέματος, όπου με αυτόν τον τρόπο αντιλήφθηκα από την πρώτη στιγμή προσωπικά πέρυσι το Μάρτιο που ξεκίνησε ο τύπου πανδημία κορονοϊός και αποστασιοποιήθηκα από την πρώτη στιγμή. Φυσικά δεν είχα ιατρικές γνώσεις για να μπορώ να καταλάβω τι είναι ο κορονοϊός, ούτε καν είχα ξανακούσει ποτέ την ασθένεια αυτή κορονοϊός. Οπότε προσπαθώ πάντοτε από τη θέση που βρίσκομαι πνευματικά να κρίνω, να συγκρίνω και να αποφασίζω. Έτσι λοιπόν θα πω με συντομία, με έναν παραλληλισμό πάντοτε μέσα από την Αγία Γραφή, από τον Χριστό μας και από την Αποκάλυψη και από τη γέννηση της ανθρωπότητας, ότι όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, ξεκίνησε, μάλλον εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια που γνωρίζουμε, μία νέα εποχή, μία νέα πραγματικότητα, κανονικότητα, μία νέα τάξη πραγμάτων, ένας νέος κορονοϊός, ένα νέο εμβόλιο, νέες ταυτότητες, νέος τρόπος ζωής, ο τρανσουμανισμός, όπου είναι ο μετανθρωπισμός, και αυτό με αναγάγει πίσω στη δημιουργία του κόσμου, ή μάλλον όχι στη δημιουργία του κόσμου, με αναγάγει στην Σταύρωση του Χριστού, όπου επάνω στο Σταυρό ο Χριστός γύρισε και είπε στην Παναγία Μητέρα Του, «Βλέπεις Μητέρα, κάνω τα πάντα κενά, κάνω τα πάντα καινούρια». Έτσι λοιπόν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να ανανεώσει τον κόσμο, για να τον κάνει καινούριο. Ο Αντίχριστος στον αντίποδα του Χριστού θα έρθει και αυτός να κάνει κάτι καινούριο. Και αυτό λέγεται μετανθρωπισμός. Εάν το πατήσετε στο Google, είτε μετανθρωπισμός είτε τρανσουμανισμός, θα σας βγάλει διάφορα στοιχεία που θα σας παραπέμπουν σε αυτά που ακούτε αυτή τη στιγμή. Οπότε από το 2000 και μετά έχουμε κάτι νέο το οποίο μας ετοιμάζουν συνεχώς με τη νέα χιλιετία. Και τώρα πλέον μπαίνουμε δραστικά σε αυτήν τη νέα εποχή και βλέπουμε την πρακτική της και όχι τη θεωρία της. Μέχρι το 2020 βλέπαμε τη θεωρία της. Τώρα πλέον μπαίνουμε στην πρακτική, όπου θα ζήσουμε και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Θα ζήσουμε τις νέες τεχνολογίες οι οποίες έρχονται στον κόσμο ως κάτι το οποίο ο κόσμος δεν θα μπορεί να το αντιληφθεί, ούτε θα μπορέσει ποτέ να το κάνει διατριβή μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας ονομάστηκε Υπουργείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης. Ο άνθρωπος θα έρθει διαδραστικά να συνυπάρχει με τις μηχανές, διότι τα νέα εργοστάσια και νέες τεχνολογίες θέλουν τον άνθρωπο ρομπότ. Δεν θα μπω φυσικά στην ιατρική, διότι έχουμε ιατρούς, ούτε στη νομική, διότι έχουμε νομικούς, και γι' αυτό θα συνεχίσω σε αυτό το πνεύμα. Από εκεί και έπειτα, για να δούμε την πνευματική διάσταση του θέματος. Ο κορονοϊός και το όλο θέμα αυτό με τα εμβόλια το ονομάσανε ελευθερία. Προσέξτε τώρα. Η ελευθερία, το δώρο του Θεού απέναντι στον άνθρωπο, είναι η ελεύθερη βούληση, η ελεύθερη έκφραση και πράξη των ανθρώπων. Ο κορονοϊός σήμερα πάλι με το πρόσχημα της ελευθερίας έρχεται να σε φημώσει, να σου καταργήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σου καταργήσει την ελεύθερη βούληση. Οπότε σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα ακραίο σημείο να πρέπει ο άνθρωπος να κάνει μία ιατρική πράξη όχι για λόγους υγείας, αλλά για να μπορέσει να εργαστεί, να μπορέσει να έχει λόγο, να μπορέσει να ζει. Θα κάνω πάλι έναν άλλον παραλληλισμό. Στον Παράδεισο, ο Θεός λέει στον Αδάμ και στην Εύα ότι είσαστε βασιλείς
επί της γης. Ο παράδεισος είναι η ίδια η γη, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι. Τα πάντα είναι δικά σας. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να μην φάτε τον καρπόν αυτόν από το δέντρο, το οποίο εάν το φάτε θανάτου αποθανείστε, θα πεθάνετε. Σήμερα στον αντίποδα πάλι ο κορονοϊός έρχεται να σου πει, εάν δεν πάρεις το εμβόλιο θα σου καταργήσω κάθε ελευθερία. Ό,τι δηλαδή κάνει, ό,τι βλέπουμε δηλαδή στην Αγία Γραφή, το βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον εντελώς αντίθετο τρόπο. Στην Αγία Γραφή πάλι και η πιο γνωστή ρίση που την ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, είτε είμαστε θρησκευόμενοι είτε όχι, αγαπάτε αλλήλους. Ποιες είναι οι δύο μεγάλες εντολές? Αγάπα το Θεό σου εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης διανοίας σου και της ισχύας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Προσέξτε τώρα τι έκανε η Εκκλησία, διότι και αυτό είναι το παράπονό μου, ότι όλα τα πυρά πέφτουν επάνω στην κυβέρνηση, στην πολιτική εξουσία και στην Εκκλησία δεν πέφτει ούτε ένα πετραδάκι. Που για μένα όλη την ευθύνη τη φέρνει η Εκκλησία, διότι αν η Εκκλησία αντιδρούσε ως διοίκηση, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα καμία πολιτική εξουσία. Προσέξτε τώρα. Μάθατε όλοι ότι διαβάστηκε η εγκύκλιος του κορονοϊού, που είχε τις 12 ερωτήσεις-απαντήσεις, για το αν πρέπει κάποιος να κάνει το εμβόλιο. Οπότε, εφόσον ήταν υποχρεωμένη η Εκκλησία, το διάβασε μέσα στους ναούς. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει, εφόσον υποχρεούται, θα έπρεπε να έχει φυλάδια, τα οποία να τα έχει έξω στο παγκάρι, στην πόρτα, κάπου τέλος πάντων, και οποιοδήποτε ήθελε να πάρει ένα φυλάδιο, να το πάρει στο σπίτι του και να το διαβάσει. Τι κάνανε όμως? Κάτι πολύ τραγικό που δεν γίνεται εμφανή στα μάτια του κόσμου. Όπως η ιατρική είναι κρυφή από τα μάτια μας και πρέπει κάποιος να μας την εκθιάσει να την καταλάβουμε, έτσι είναι και τα εκκλησιαστικά. Αντί να κάνουν αυτό και να μοιράσουν φυλάδια, την ημέρα εκείνη ήταν 22 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, αντί για κήρυγμα του Ευαγγελίου, διαβάσανε την εγκύκλιο που τους είχε δοθεί για τον κορονοϊό. Αυτό διαβάστηκε εντός της Θείας Λειτουργίας. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος ποιο είναι. Το κήρυγμα γίνεται πριν πει ο ιερέας το διευχόν, δηλαδή πριν γίνει η απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κήρυγμα είναι ενσωματωμένο με την πράξη της Θείας Λατρείας. Είναι ένα και το αυτό. Εάν κάνεις κήρυγμα μετά το διευχόν, το κήρυγμα αποκόπτεται από τη Θεία Λειτουργία. Αυτοί τι κάνανε? Βάλανε το κήρυγμα του κορονοϊού μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και τι λέει μέσα η Αποκάλυψη? Όταν δεις, λέει, το θηρίο εστός, δηλαδή εντός, εν τόπο Αγίο, τότε λέει φύγε και πάρε τα όρια και τα βουνά. Πατάτε μου αρέσει κάτω από το βίντεο, πατάτε το κουμπί εγγραφή, καθώς και το καμπανάκι, για να δέχεστε όλες τις ειδοποιήσεις από το κανάλι μας. Ποιος είναι ο τόπος ο Άγιος? Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι ο Ναός Σολομώντα. Ο Ναός Σολομώντα δεν είναι τόπος Άγιος. Τόπος Άγιος είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι λοιπόν σήμερα είδαμε, προσφάτως δηλαδή πριν 1,5 μήνα, να διαβάζουν την εγκύκλιο και να εκθιάζουν τον κορονοϊό μέσα στην Εκκλησία ως ένα όπλο κατά της πανδημίας. Ποιον? Το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία της Εκκλησίας να βλασφημίσει ευθέως το σώμα και το αίμα του Χριστού, ότι υπάρχει μολυσμός και ήδη να γνωρίζουμε σήμερα ότι σε εκκλησίες είτε της Ελλάδος είτε του εξωτερικού έχουν διάφορα κουταλάκια τα οποία σε κάθε Θεία Κοινωνία τα βάζουν στην άκρη, τα απολυμένουν. Είτε φοράνε μάσκες οι παπάδες στην ώρα της Θείας Κοινωνίας και γενικά μέσα στη Θεία Λειτουργία κτλ. Τα οποία ήδη τα γνωρίζετε. Η Εκκλησία σήμερα είναι βλάσφημη κατά πάντα. Κι όμως λόγος δεν γίνεται. Κι όμως πορείες γίνονται και συγκεντρώσεις γίνονται σε κεντρικές πλατείες του Συντάγματος ή της Θεσσαλονίκης ή οπουδήποτε αλλού. Το σωστό θα ήταν να αρχίζουν να πιέζονται οι επίσκοποι μέσα από τη βλασφημία που κάνουν. Ακούσαμε προσφάτως τώρα, τις τελευταίες 2-3 ημέρες, τον Ιγνάτιο του Βόλου να γυρίζει και να λέει ότι όποιος δεν κάνει το εμβόλιο θα δώσει λόγο στον Θεό. Και επικαλέστηκε ο άνομος
τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη για έναν λόγο που πράγματι τον έχει κάνει το 1770 περίπου που έζησε, που τότε δεν υπήρχε ιατροφαρμακευτική νοσηλεία που υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχαν εμβόλια, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά και υπήρχε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που το έγραψε, υπήρχε μία τύπου πανδημία στην Ελλάδα, διότι ήταν στο Άγιον Όρος και ο μόνος τρόπος που μπορούσε να προστατευτεί ο κόσμος ήταν η καραντίνα, δηλαδή να κλειστεί στο σπίτι του. Διότι δεν μπορούσαν να κάνουν διάγνωση ποιος νοσεί και ποιος δεν νοσεί. Ήταν εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες η τότε που το έγραψε ο Άγιος Νικόδημος και εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες του σήμερα. Και εφόσον επικαλούνται τον Άγιο Νικόδημο για αυτό τον όρο, ας μου βρούνε έναν Άγιο που να λέει ότι πρέπει οι εκκλησίες να κλείσουν, ότι πρέπει να μην γίνονται λιτανίες, ότι πρέπει να φοράμε μάσκες, ότι πρέπει να κρατάμε αποστάσεις, ότι πρέπει να φοβόμαστε θεία κοινωνία, ότι πρέπει να βάζουμε αντισηπτικά στις εικόνες, ότι πρέπει να βάζουμε κορδελάκια, μην προσκυνάτε τις εικόνες για την υγεία σας. Ας μου βρούνε έναν Άγιο που να έχει πει τέτοια λόγια. Η Εκκλησία κατά πάντα είναι βλάσιμη σε κάθε της έκφραση, σε κάθε της έννοια και όμως μένει στο απειρόβλητο και όλα τα πειρά τα δέχεται η κυβέρνηση, καλώς τα δέχεται, αλλά δεν είναι η μόνη υπεύθυνη, είναι και η Εκκλησία μαζί. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας για να μην τρενάρω πολύ των λόγων αυτό, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, δεν είναι μόνο σάρκα για να ασχολούμαστε επιμονή μου βάσεως με τα μονοκλονικά, τα δικλονικά, αν πρέπει να είναι δύο δόσεις, αν πρέπει τα κύτταρα, η ακίδα του κυτάρου κτλ, κτλ, κτλ. Δεν είμαστε μόνο σώμα για να ασχολούμαστε μόνο με το σώμα και αυτό που με κάνει να εξανίσταμε είναι ότι μπαίνουμε με έναν πλάγιο τρόπο στη δική τους λογική να ασχολούμαστε για την ανθρώπινη οντότητα ως μόνον ένας οργανισμός. Δεν είμαστε ένας οργανισμός που έχει νεφρά, καρδιές, σηκώτια, μυς, νεύρα κτλ. Είμαστε μια ανθρώπινη οντότητα η οποία έχει αξίες, έχει ιδεολογίες, έχει ιστορία, έχει, έχει λόγο έκφρασης, πεθαίνει ο άνθρωπος για την αγάπη στον συνάνθρωπο, πεθαίνει για την ελευθερία του, πεθαίνει για τα ιδανικά του, πεθαίνει για πάρα πολλούς λόγους, όπου αυτούς τους λόγους μας έχουν πάει στο δικό τους τρυπάκι και το βλέπω και στις ειδήσεις και ειδικά τις τελευταίες ημέρες που οι υγειονομικοί κάκιστα πολεμούνται με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάκιστα πολεμείται και ο κάθε πολίτης σε κάθε πατρίδα, σε κάθε λαό. Έτσι δεν είναι μόνο για τους υγειονομικούς, αλλά ακόμα περισσότερο για τους υγειονομικούς που τους έχουμε ανάγκη. Έτσι. Και μπαίνουμε όλοι στη διαδικασία να απαντάμε. Η ερώτηση δημοσιογράφη, γιατί δεν κάνετε το εμβόλιο? Και η απάντηση είναι πάντοτε ιατρικής φύσεως. Εκεί μου τη δίνει εμένα. Γιατί είμαι άνθρωπος, ρε φίλε, γιατί δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο? Γιατί έχω άποψη? Γιατί είμαι ελεύθερος? Γιατί ζω σε μια δημοκρατία? Νομίζω, τέλος πάντων. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Γιατί δεν θέλω? Γιατί πολύ απλά δεν θέλω? Γιατί δεν συνενώ σε αυτή την άποψη? Διότι με κοροϊδεύουν στα μούτρα μου από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία, από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα. Έχετε το δικαίωμα, όλοι αυτοί οι υπουργοί, λοιπόν, η κυβέρνηση, να αλλάζει συνεχώς αποφάσεις. Έχουν το δικαίωμα να σου περνάνε το μήνυμα ότι άμα κάνεις το εμβόλιο θα ξαναγυρίσεις στην πρώην κανονικότητα, θα είσαι ελεύθερος. Τελικά κάνεις το εμβόλιο, σου λένε φορά δύο μάσκες, σου λένε κάνε αποστάσεις, δεν αλλάζει τίποτα. Η ζωή σου θα κινηθεί όπως ήταν και πριν το εμβόλιο. Έχουν δικαίωμα να αλλάζουν τα πάντα, να αλλάζουν γνώμες, αποφάσεις, τα πάντα χωρίς να ποτέ να ζητάνε συγγνώμη. Και θα πρέπει εγώ να τους απαντήσω γιατί δεν κάνω το εμβόλιο με ιατρικές γνώσεις. Όχι. Είμαι άνθρωπος με κοροϊδεύεις μπροστά στα μούτρα μου και έχω το δικαίωμα να πω όχι. Και δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με τιμωρείς με την υποκρισία σου και να βάζεις όλους αυτούς τα κανάλια τους δημοσιογράφους έτσι ώστε να με παιδεύουν, να με πιλατεύουν και να προσπαθούν να δημιουργήσουν μία άποψη. Θέλω να ακούσω μια φορά κάποιον να απαντάει, είτε είναι υγειονομικός είτε οτιδήποτε, να απαντήσει δεν κάνω το εμβόλιο γιατί είμαι άνθρωπος ελεύθερος. Έχω αξίες, έχω ιδέες, πολεμάω για τα ιδανικά μου και δεν θα κάνω το εμβόλιο, δεν θα κάνω ποτέ μια ιατρική πράξη για να έχω δουλειά. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, άμα ήταν τότε θα δούλευα για να έχω υγεία. Λοιπόν, θα πρέπει να κατανοήσουμε και την πνευματική άποψη ότι είμαστε ελεύθεροι
θα κρατήσουμε την ελευθερία μας με νύχια και με δόντια. Αυτά μάθαμε στο σχολείο, αυτά μάθαμε τους ήρωες. Όταν εκθιάζουμε τους ήρωες, τους εκθιάζουμε διότι βάλανε τα ιδανικά πάνω από την ανθρώπινη ζωή και σήμερα θέλουν να ανακατεβάσουν την ανθρώπινη ύπαρξη σε ένα επίπεδο 600 ευρώ το μήνα. Σκεφτείτε και κάτι ακόμα. Εάν το εμβόλιο είναι απλά ένα εμβόλιο ή έχει άμεση σχέση με το χάραγμα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Θα μπορούσα πολλά να σας πω πάνω σε αυτό, αλλά δεν θα συνεχίσω περισσότερο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Δάβρη και σε μια επόμενη συνάντηση, αν μου δοθεί ευκαιρία, θα σας μιλήσω και γι' αυτό. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πάτερ, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και μας ευλογείτε, αλλά και από την άλλη μας κάνετε πιο σοφούς με τα λόγια σας. Πατάτε μου αρέσει κάτω από το βίντεο, πατάτε το κουμπί εγγραφή, καθώς και το καμπανάκι για να δέχεστε όλες τις ειδοποιήσεις από το κανάλι μας.